Βρήκαν το θάνατο. Ο ίδιος στη συνέχεια περπάτησε εδώ στο πάρκινγκ που βλέπετε, έφτασε στην οδό Όθωνος, στον κεντρικό δρόμο εδώ στην Κάτω Κηφισιά, άρχισε να περπατάει, συνάντησε μάλιστα και ένα περαστικό, του είπε ότι σκότωσα τη γυναίκα μου και συνέχισε την διαδρομή του προς την Κηφισιά. Στην διασταύρωση Όθωνος και Κηφισίας οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλλει κάποια αντίσταση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξής. Το ζευγάρι εδώ και αρκετό καιρό είχε πολλά προβλήματα, κυρίως για την επιμέλεια των παιδιών. Και αυτός ήταν ο λόγος που οι καυγάδες τους ήταν σχεδόν καθημερινοί. Ωστόσο, κανείς, μα κανείς, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση να έρθει εδώ δηλαδή και να εκτελέσει ουσιαστικά εν ψυχρό την ενδιαστάτη σύζυγό του, αλλά και μια ακόμη γυναίκα η οποία έτυχε εκείνη την ώρα να ήταν μαζί με την μοιράζεται ένα διάλειμμα από τη δουλειά της με το άλλο θύμα. Λοιπόν, ακριβώς. Βασίλη, αυτή την υπόθεση βεβαίως θα την παρακολουθούμε. Το λόγο πια έχει η αστυνομία και κατόπιν η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ, ο Βασίλης Ζέρβας.